Λίγες ημέρες απομένουν για να ηχήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας και όλα δείχνουν ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με πέρυσι. Τα εμβόλια αλλά και τα self-tests αποτελούν τα όπλα στη φαρέτρα των ειδικών, οι οποίοι είναι αισιόδοξοι για τη φετινή σχολική χρονιά. Στις 13 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά και ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν σε περίπτωση που ένας μαθητής βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Ό,τι γίνεται, γίνεται για κάποιο καλό. Το καλό είναι η υγεία. Όταν έχουμε την υγεία μας, έχουμε και όλα τα άλλα. Εάν έτσι κρίνουν οι υγειονομικοί, εγώ συμφωνώ. Κανονικά πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος για τα παιδιά, γιατί η πανδημία είναι παντού. Ωστόσο, η εξάπλωση του κορονοϊού και οι μεταλλάξεις του κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, μη αφήνοντας περιθώρια εφησυχασμού. Ποια είναι όμως τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων έπειτα από τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών? Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι μαθητές θα προσέρχονται στις σχολικές αίθουσες με πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους μαθητές 12 ετών και άνω ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή δήλωση αρνητικού self-test, το οποίο θα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. 2 self-test την εβδομάδα τουλάχιστον πρέπει να τα κάνουν τα παιδιά. Κάθε μέρα πρέπει να κάνουν. Μου φαίνονται πολύ καλά και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρόκειται να ακολουθηθούν, αλλά και το ότι υπάρχει ο εμβολιασμός για τα παιδιά από 12 και άνω. Σίγουρα είναι μια ανακουφιστική, αλλά δεν γνωρίζω πώς θα δουλέψει. Δηλαδή, μου φαίνεται πάλι λίγο μπερδεμένο το σύστημα. Την ίδια στιγμή, ανάλογα είναι τα μέτρα που θα ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς, αφού σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επιτρέπεται η παρουσία στα σχολεία με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης 2 φορές την εβδομάδα με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τμήμα θα κλείνει στην περίπτωση που το 50% και ένας μαθητής βρεθούν θετικοί στον κορονοϊό. Τα νέα δεδομένα αφορούν και στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σχολική αίθουσα. Έτσι, σε αντίθεση με πέρυσι, ένα τμήμα θα κλείνει και θα συνεχίζει τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης στην περίπτωση που εντοπιστούν κρούσματα στο 50% και έναν των μαθητών. Καλύτερα να το αντιμετωπίσουν με άλλα μέσα, γιατί αρκετά τα παιδιά απουσίαζαν από τα σχολεία. Τα παιδιά δεν ήταν σωστό αυτό που γινότανε. Προσαρμογή, ξανακλίναμε, ξαναπροσαρμογή. Το πιο φυσιολογικό είναι να μην κλείσουμε πλέον. Μάλιστα, από το Σύλλογο Διδασκόντων θα οριστεί και ένας υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του, με αρμοδιότητες στην ενημέρωση και τη διαχείριση των κρουσμάτων κορονοϊού.